Επειδή έχω τη χαρά να βρισκόμαστε στο τέλος αυτών των τεσσάρων σεμιναρίων, θέλω να σας πω κάποια συμπεράσματα από εδώ. Καταρχήν να σας αποκαλύψω ότι η μεγαλύτερη δυσκολία του να διοργανωθούν αυτά τα σεμινάρια ήταν η νοοτροπία μας. Οι κακές σχέσεις που έχουν οι πολιτικοί με τους πολίτες. Θέλω να σας ζητήσω μια χάρη. Μέχοντας από εδώ, τα 300 και πλέον άτομα παρακολουθήσαν αυτά τα σεμινάρια, εσείς είστε μια υπομάδα. Δεν θέλω να πείτε ότι το μάζεσαι ο έπαρχος, γιατί και θα το χρεώσουμε. Κρατάμε αυτό που ο κ. Καλογεράκης, ότι δεν δυναμητίζουμε καμία συλλογική προσπάθεια. Να ξέρετε, ξεκινά μια σπουδαία συλλογική προσπάθεια από τους ίδιους επαγγελματίες. Δεν ανακοινώνουμε κάτι γιατί δεν είναι ανακοινώσιμο, αλλά σίγουρα πρέπει να το αγκαλιάσουμε. Το δεύτερο συμπέρασμα. Δεν έχουμε δύο εργολάβους που πλέον ο ένας κάνει μηνύσεις στον άλλον και κυνηγιούνται για την ανακύκλωση. Πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε. Πρέπει να ακουμπήσουμε σε αυτούς και να μπορέσουμε να κάνουμε εμείς ανακύκλωση στην πηγή. Κανένας δεν είναι εκλεκτός ούτε του επάρχου, ούτε του δημάρχου, ούτε αυτή της μιζέριας που αναπαράγουμε συνέχεια. Τρίτο, δεν είναι καμία προεκλογική συγκέντρωση αυτή που έκλεισα. Ξέρετε τι είναι αυτό που μάζεψε τον κόσμο? Η συνειδητοποίηση να το πάρουμε αλλιώς. Γιατί πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Ένα πούμε και ένα έτσι πολιτικά δικό που λένε συνήθως οι πολιτικοί, ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Ο χειμώνας πέρασε, είναι πιο κοντά στο βουλιάζουμε. Δεν θέλω να μιλήσω για το φεστιβάλ, γιατί νομίζω το συνειδητοποίησαμε όλοι. Αλλά ό,τι άλλο γίνεται από ένα πανηγύρι στην Άρνη μέχρι τα 50 χρόνια του ναυτικού ομίλου και την ιστοπλοεία που θα γίνει του Αγίου Πνεύματος, είναι σπουδαίο. Διοργανώνουμε και συγχρηματοδοτήσουμε μαζί με το Δήμο ένα μαραθώνιο που θα γίνει 30 Απριλίου. Και αυτό σπουδαίο είναι. Και αυτά που κάνει ο Γιώργος Φράγκος σπουδαία είναι. Αν τέλος πάντων δεν μπορείτε να τα αγκαλιάσετε, μην τα χτυπάτε. Δεν είναι απαραίτητο ο κύριος Μπατσάρης να συμπαθεί σε όλους και απόψεις του. Δεν χρειάζεται όμως να το χτυπάμε. Ούτε τον κύριο Σουσούδη. Και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι ο κύριος Μπατσάρης, ο κύριος Σουσούδης, ο κύριος Πετρίσης, ο κύριος Ψωμάς που είναι παλιοί αυτοδιοικητικοί να κάνουν πολιτική χωρίς λεφτά. Δεν το έχετε ζήσει. Γιατί δεν αλλάζουν μόνο οι συνθήκες για τους πολιτικούς και για τους πολίτες. Θέλοντας να κλείνοντας να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που αυτές τις τρεις μέρες ζήσαμε μαζί, πρώτα και κύριο το σπουδαιότερο, γιατί δεν είπε σήμερα το επιτυχημένο παράδειγμα των τροχών. Έχουμε μία άμαξα με τέσσερις τροχούς, όλοι είναι απαραίτητοι. Δεν γούσαμε πιο πολύ το μπροστά, δεξιά ή το πίσω. Θα ήθελα ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Σταύρο του Λαρίου. Ο οποίος μας υποστήριξε ηχητικά για το κατάστημα, το Γιάννη το Σταμάτη, για το ξενοδοχείο Περάκι, για τον ναυτικό όμιλο, για το ΣΥΣΑΤΗ, για την Golden Star Ferries που μας βοήθησε στις μετακινήσεις. Δεν θα αφήσω τηλέφωνο τον κύριο Καλογεράκη. Ένα μεγάλο χειροκρότημα λοιπόν για τον κύριο Καλογεράκη. Για την Όλγα την Καραγιάννη. Για την Τίνα την Κλάρκου που άφησε τον υπέροχο γιο της 5 βράδια. Γιατί έχουμε πετύχει εμείς οι πολιτικοί να έχουμε εξαιρετικές ενδοκυκλαδικές κοινωνίες. Η Σύρος με την Άνδρο είναι αυτή. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω στους ανθρώπους που παρακολούθησαν παραπάνω από μια φορά, γιατί σημαίνει πολλά για εμάς και πάνω από όλα εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Όσοι έχετε Facebook να βγάλουν μια φωτογραφία να το κάνουμε μετά. Ναι. Να γίνει viral. Γιατί το πείτε εδώ να βάλουμε λίγο πόσο και να παίρνουμε λίγο. Μήπως υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση που θα θέλατε να ρωτήσετε?